Είστε μαζί μας, γιατί και εγώ και ο Μπάμπης θα υποδεχτούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής, στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα, μια προσωπικότητα που πραγματικά την θαυμάζουμε και οι δύο πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται μαζί μας. Είναι ο κύριος Νίκος Ψηλάκης. Συστάσεις δεν χρειάζεται, για το τυπικό θα πω, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου. Χαρά είναι δικιά μας. Και τιμή μας. Και δικιά μου χαρά. Χαρά είναι δικιά μας. Όταν βρίσκομαι με συναδέλφους και ιδιαίτερα έτσι νέους, δροσερούς, χαρούμενους. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Αλήθεια, αν επιλέγατε. Γιατί ξέρετε, γράφοντας κι εμείς εδώ τα τυπικά της δημοσιογραφίας, τις ιδιότητες, αν επιλέγατε μία από τις δύο ιδιότητες, θα ξεχωρίζετε κάποια αυτή του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα? Δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω, έχω μεγαλώσει. Καταρχήν το όνειρό μου δεν ήταν το βασικό όνειρό μου, η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία ήταν το πιο κοντινό σε αυτό που ήθελα να κάνω. Ναι. Η τρέλα μου ήταν το γράψιμο. Η λόξα μου ήταν το γράψιμο. Από μικρός αυτό έκανα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο προσπάθησα να τα συνδυάσω. Τώρα με τον καλύτερο τρόπο, με τον χειρότερο. Εσείς ξέρετε. Νομίζω ότι το καράτε με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Ψηλάκη, γιατί και ο δημοσιογράφος και ο συγγραφέας μας έχετε αφήσει πραγματικά μεγάλους θησαυρούς. Όμως σήμερα σας φέρνουμε μία άλλη ιδιότητα εδώ στην εκπομπή και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά πράγματα. Και εκείνη της καταγραφής, του φωτογράφου. Αυτό προέκυψε. 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 Φωτογραφίζω από μικρός, γιατί είχα την αίσθηση του ντοκουμέντου. Δηλαδή, ήθελα αυτό που έβλεπαν τα μάτια μου να το ξαναδούνε. Και τα δικά μου μάτια, και επειδή είμαι και λίγο εξωστρεφής, και τα μάτια των άλλων. Πρώτη φορά ήταν όταν ήμουν 12 χρονών. Είχε πέσει θανατικό στο χωριό μου, στην Καστομόνιτσα, ένα χωριό, στην Ανατολική Πεδιάδα. Όπου είχαν πεθάνει κάποιοι γέροι εκείνη τη χρονιά. Και οι γυναίκες, για να προστατεύσουν τον οικισμό και να διώξουν τον θανατικό, έζωσαν το χωριό με ένα νήμα. Έκανε δηλαδή τον περίφημο περισκηνισμό, ξεκινώντας από το κερκέλι, από το πόμολο της Αγίας Κυριακής, και έζωσαν γύρω-γύρω το χωριό. Έκθαμβος παρακολουθούσα. Δεν το είχα ξαναδεί. Ήμουν 12 χρονών. Και τότε νοστάλγησα για πρώτη φορά φωτογραφική μηχανή. Λέω, θα ξαναγίνει. Είχα αυτή την αίσθηση και την αγωνία. Και μάλιστα, δεν σας κρύβω, ότι ακολούθησα αυτές τις γυναίκες. Μαυροφορεμένες, μαυρομαντιλούσες, έτσι, σαν ένας χορός αρχαίας τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες, γιατί μας φέρουν στα βάθη του χρόνου, εκεί στις ρίζες του πολιτισμού μας. Mm-hmm. Και αυτό δεν νομίζω ότι με επηρέασε μόνο αυτό. Είναι κάτι που γεννιέται κανείς με μια τρέλα. Η φωτογραφία ή οι λέξεις αποτυπώνουν, πιστεύετε, καλύτερα? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί έχουμε μάθει να λέμε. Είναι και οι λέξεις. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ισχύει και το αντίθετο. Και οι λέξεις φωτογραφίζουν. Όταν θέλω να γράψω κάτι, βλέπω την εικόνα πρώτα. Είτε είναι αυτό μυθιστόρημα, είτε είναι ποίημα, είτε είναι ρεπορτάζ. Βλέπω την εικόνα. Αν δεν βλέπω την εικόνα, δεν μπορώ να γράψω. Και πάρα πολλές φορές έχω την εικόνα μπροστά μου. Και αυτό που φαντάζομαι και αυτό που ξέρω. Βλέπω τώρα, ας πούμε, το κολύμπημα των προβάτων που έχετε πίσω στο φόντο. Mm-hmm. Εξαιρετικό, δηλαδή, κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, είναι οι εικόνες αυτές ταξινομημένες μέσα μου. Όταν ξεκίνησα, πολύ νεαρός, ούτε 24 χρονών, να κάνω τον εκδότη περιοδικού, που ήταν, ήμουν τότε ο νεότερος εκδότης στην Ελλάδα, εξέδωσα ένα περιοδικό τις σχετικές εικόνες. Ο τίτλος μόνο παραπέμπει στη φωτογραφία, mm-hmm. κριτικές εικόνες. Και εκεί τώρα έπρεπε να αγοράσω φωτογραφική μηχανή. Σιγά σιγά το έμαθα το παιχνίδι. Είχα πολύ καλούς δασκάλους, πολύ καλούς φίλους. Είναι η φωτογραφία. Αυτοδίδακτος όμως περισσότερο, κύριε Ψηλάκη. Αυτοδίδακτος ή με βοήθεια? Ναι. Αυτοδίδακτος. Κατεξοχήν αυτοδίδακτος. Αλλά όταν λέω αυτοδίδακτος, δεν πρέπει να ξεχνάω, ας πούμε, τους ανθρώπους που τους παρακολουθούσα και ήξερα τι κάνανε. Και δεν είναι που έβλεπα μόνο το πώς διαχειρίζονταν την εικόνα, όχι τα τεχνικά ζητήματα μόνο, να πω, το πω αλλιώς, αλλά το πώς εστίαζαν. Και εκεί τώρα το μάτι του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό. Το πώς θα δεις την κάθε εικόνα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι όλα τα πράγματα. Δεν βλέπουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα. Για μένα σημασία έχει το να δω το δρόμενο, το γεγονός, να καταγράψω το γεγονός. Και βέβαια δεν μπορείς ποτέ να αφαιρέσεις από αυτή τη διαδικασία το αισθητικό κριτήριο. Αν δεν υπάρχει αισθητική, δεν υπάρχει τέχνη. Mm-hmm. Το
Το μυστικό στη σύλληψη, τη εικόνα, με το φωτογραφικό φακό, ποιο είναι? Είναι τα πρόσωπα, είναι το σκηνικό όλο, είναι οι κινήσεις που μπορεί να κάνουν? Γιατί εσείς καταγράφετε και ιδιαίτερες στιγμές, έτσι, λαϊκά έθιμα, λαϊκές τελετουργίες. Ποιο είναι, λοιπόν, το μυστικό? Έχω κάνει και πορτρέτα. Αλλά το τι κάνει. Να σας πω, ας πούμε, ένα μυστικό με τα πορτρέτα. Όταν είχα να φωτογραφίσω κάποιο άνθρωπο, δεν πήγαινα να του πω, κάτσε καλέ μου να σου βγάλει μια φωτογραφία. Έστεινα ένα τρίποδο απέναντι και πιάνουμε την κουβέντα. Όταν έβλεπα εγώ το ύφος του ή κάθε διαφορετικό, όπως είδα κάποτε ένα καλόγερο στη Μονή, απανοσύρει τη φωτογραφία, έχω στην έκθεση, επίτηδες. Όταν κοίταζε, έβαλε το χέρι του εδώ και έκανε ψηλά το κεφάλι και κοίταξε τον ουρανό, μου θύμισε Θεοτοκόπουλο. Τώρα εκείνη πάτησα εγώ το κουμπί. Αυτός δεν ήξερε ότι τραγούσα. Άκουγε τον γκρότο, τον ήχο της μηχανής, αλλά δεν ήξερε ότι έκανα. Δηλαδή, επειδή το έκανα και πολύ γρήγορα. Άρα το αυθόρμητο, έτσι, αυτό είναι που μετράει πάντα, ναι, στη φωτογραφία. Το να πιάσει τη στιγμή. Και όταν είναι αυτοδρόμενο, πρέπει να πιάσει την ψυχή. Δηλαδή, μπορείς με μια φωτογραφία να τα πεις όλα? Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Επειδή θέλω πραγματικά να μας εξηγήσετε και τις στιγμές πίσω από αυτές τις φωτογραφίες που βλέπουμε, θα παρακαλέσω βέβαια και τους συναδέλφους να παγώσουμε μία-μία τις φωτογραφίες. Όμως πρώτα να πούμε ότι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ξεκινάει η έκθεσή σας, η φωτογραφική έκθεση, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ακριβώς. Με τίτλο «Κρήτη, νήσος Λαλεούσα, έθιμα και τηλετουργή». Λαλεούσα. Είναι παρμένο από το χρησμό του Ιλιανού του Παραβάτη. Παγά Λαλεούσα, είναι το Λάλλον Ίδωρ της Αρλιώτας. Είδα λοιπόν μια νήσο Λαλεούσα. Γιατί η Κρήτη μου μιλά, όπου και να πας η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη, τόσο γλυκιά, τόσο ελκυστική, που όπου και να πας σου μιλάει η Κρήτη, την ακούς, την νιώθεις. Και αυτές οι φωνές, λέω ότι καταγράφω μερικές φορές, όχι τη μορφή, αλλά το περιεχόμενο, την ψυχή και τη φωνή, νομίζω, με την εικόνα. Άρα και στην έκθεση 120 ομιλούσες φωτογραφίες, όπως το λέτε εσείς. Σωστό. Αλλά σας διέκοψα. Όχι, 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 όχι. Χαρά να σας ακούμε. Έθιμα λοιπόν και τηλετουργίες που δεν έσβησε ο χρόνος. Θα μας δώσετε έτσι μια περιγραφή πίσω από τις εικόνες πολλές που βλέπουμε. Πολλές εικόνες είναι και που αναπηδούν πολλά πράγματα βλέποντας κάνεις μια φωτογραφία. Αλλά για να γνωρίζουμε τη στιγμή λοιπόν που έχετε λοιπόν καταγράψει. Ας πούμε από αυτή εδώ που βλέπω τώρα. Εκεί. Αλλά από πού να αρχίσω τώρα? Καταρχήν όλο αυτό το υλικό και άλλο πάρα πολύ περιέχεται σε ένα τόμο ο οποίος μόλις τυπώθηκε πριν από λίγους μήνες με θέμα αλλαγές τελετουργίας στην Κρήτη. Ένας τόμος αρκετά βαρύς, λυπάμαι που δεν μπορούσα να το κρατάω σήμερα γιατί από το πρωί είμαι όπως με βλέπετε, ούτε στείλαμε την έκθεση σήμερα πολύ κουρασμένος, αλλά ήθελα να έρθω και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ήρθα. Λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλο το τόλμημα, γιατί μόνο τράπεζες κάνουν πια τα εκδόσεις. Αλλά μου λέει η γυναίκα μου, η Μαρία, μου λέει, είναι το χρέος μας. Στην Κρήτη. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να με γίνει. Γιατί συμμετέχει όλη η οικογένεια, η Εφη, η κόρη μου, σε όλη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Ο γαμπρός μου τώρα, όλα τα παιδιά. Οικογενειακή υπόθεση. Ναι, είναι κάτι που το μεταδίδει στο περιβάλλον σου. Και ευτυχώς το περιβάλλον είναι πολύ πρόθυμο. Το λέτε και το περιγράφετε με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και χαρακτηριστικό χαμόγελο και φαντάζομαι την ικανοποίηση με όλη την καλή έννοια που μπορεί να έχει αυτή η λέξη και την χαρά που σας δίνει αυτή η σύμπραξη της οικογένειας, έτσι. Ναι, τη νιώθω την οικογένεια. Είναι ένας από τους θεσμούς και θα λέγα πυλώνας πραγματικός του πολιτισμού μας. Η κοινότητα και η οικογένεια. Χωρίς την κοινότητα, τι θα ήμασταν σήμερα? Σκεφτείτε το μόνο από το Φυζάντιο και μετά. Με τουρκοκρατίες, με ενετοκρατίες. Τι θα ήμασταν χωρίς την έννοια αυτή της κοινότητας? Αλλά αν ξεκινήσουμε έτσι, δεν τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, ναι. Θα πούμε λίγο τις φωτογραφίες. Ναι, ας πούμε αυτή η φωτογραφία. Δώστε μας λίγο. Α, εδώ. Τον τόπο, το χρόνο. Λοιπόν, να σας πω. Είναι μια φωτογραφία που έχει σχέση με τα Θεοφάνεια. Ο καθαγιασμός των υδάτων. Τι γίνεται τότε? Τότε βλέπετε ότι ξεκινούν τα ταξίδια, τότε καθαρίζουν τα νερά, τότε γίνονται όλα αυτά που μας λέει η λαϊκή παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση η οποία σώθηκε μόνο σε περιοχές της Νότιας Κρήτης και κυρίως μόνο σε μοναστήρια.
Μου έλεγε λοιπόν ο φίλος μου Γιώργης Σταματάκης, ο σπουδαίος λογογράφος και καλός φίλος και καλός συνοδοιπόρος πολλές φορές. Μου λέει, ο παππούς μου και η γιαγιά μου μένανε στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά από κάτω, σε αυτή την ωραία παραλία. Κάθε χρόνο, αν δεν μπορούσαν να πάνε, συνδράμουν στους μοναχούς να βουτήξουν τις εικόνες, να τις πλύνουν στη θάλασσα, δεν νιώθαν ωραία. Mm. Τι καταπληκτική διήγηση, τι καταπληκτικό δηλαδή το ότι αυτή η τελετουργία γίνεται εκείνη την εποχή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχει σχέση άμεση με το χριστιανικό εορτολόγιο. Αλλά αν ψάξεις βαθύτατες ρίσες, θα δεις και κάτι ακόμα. Δηλαδή, στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ας πούμε, όταν υπήρχε η προστάτηδα των Αθηνών, που ήταν η Αθήνα, και το ξουανό της, το πηγαίνανε κάθε χρόνο μία φορά και το πλήνανε στη θάλασσα και γινόταν αυτός ο τελετουργικός καθαρμός. Λες, να κατάγεται από εκεί. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά είναι τόσο κοντινά αυτά τα πράγματα. Και μην μου πει κανείς ότι είναι παγανιστικά έθιμα, γιατί θα θυμώσω πολύ. Είναι έθιμα που ταιριάζουν στην ψυχή του πολιτισμού μας, του ελληνικού, του νεοελληνικού ή του ελληνικού, να μην πω το νέο ή το παλαιότερο. Είναι μια συνέχεια αυτή, ή να το πω καλύτερα, η συνέχεια της ασυνέχειας. Υπάρχουν περίοδοι που δεν ξέρουμε τίποτα, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες βλέπουμε πράγματα να φουντώνουν και κυρίως ξέρουμε ότι όλες αυτές τις τελετουργίες, τι είναι τελετουργία, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στον κύκλο του χρόνου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο ξέρουμε ότι θα πάμε στα φώτα στην εκκλησία, θα πάμε την άλλη φορά, θα πάμε να κάψουμε τον Ιούδα ή θα πάμε να κάνουμε το στεφάνισμα των Μαγιάς. Αυτές οι λαϊκές τελετουργίες είναι βασικά στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Γι' αυτό έχετε επιλέξει και να καταγράφετε και με αυτό το πάθος τα έθιμά μας. Να σας πω κάτι. Τι μπορείς να κάνεις χωρίς πάθος? Και το πάθος με όλες τις έννοιες του. Δηλαδή, τότε και το πάθος που είναι αυτό που εννοείται, αλλά από την άλλη, και το ότι παθαίνεις ο ίδιος. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Για να ανανεβώ στην κορφή του βουνού, ας πούμε. Δεν με οδηγούσε κανείς μόνος μου να πάω να παρακολουθήσω, να ξυπνήσω 4 τα ξημερώματα ή 3 το πρωί. Θέλει πάθος. Να σας πω ένα παράδειγμα, όταν παρακολούσα τη Λιτανία για την πρόκληση βροχής καιρός ανοβρίας, όπως και τώρα, που πήγαν οι άνθρωποι όλοι μαζί με τα λάβαρά τους και ανεβήκανε σε μια κορφή λόφου. Αυτοί πρέπει να κάνανε και μια δεκαριά χιλιόμετρα, αν τα κάνανε. Έχω 50-60, γιατί πήγαινε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, πέρα, δόθε. Και στο τέλος ένας γεράκος μου λέει, αχ, παιδί μου, δύσκολη δουλειά που κάνεις, λέω, έτσι ανακάτεχες, του λέω. Το μικρόβιο όμως, το ερέθισμα, για να το πω έτσι, πότε μπήκε, σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά πώς? Ήτανε κάποιες γιορτές, πανηγύρια? Τι σας έδωσε το ερέθισμα για τη λαϊκή παράδοση? Πάντα παπαδάκι ήμουν στην εκκλησία. Mm-hmm. Πάντα συμμετείχα. Όταν είναι η έννοια της κοινότητας που λέω, όπου κανένας έχει ένα ρόλο και αυτό το ρόλο τον υπηρετεί. Το πανηγύρι για μένα ήταν ένα ξέσπασμα, μια χαρά. Όπως και λέω ότι σήμερα τώρα, πηγαίνετε τα παιδιά σας στην πανηγύρια, μοιήστε τα στα έθιμα του τόπου μας. Δεν είναι μόνο τα αποκριάτικα καρναβάλια Λατινικής Αμερικής. Έχουμε πάρα πολύ ένα ωραίο εθιμικό κόσμο δικό μας, που είναι τόσο μεγάλος και τόσο βαθύς μες στον χρόνο, από που μας έρχεται δεν ξέρουμε. Mm. Δηλαδή, τώρα κοίταζα εκεί, δεν ξέρω αν το έδειξε, το Ιερό Κορυφής του Κόφινα. Σκεφτείτε, η Ιερά Κορυφής είχαν οι Μινωίτες. Τα λατρευτικά σπήλαια έρχονται από το μινωικό κόσμο. Και η Κρήτη έχει 360 έως 400 σπηλαιώδεις εκκλησίες. Ναι. Σας λέει τίποτα? Σε έχουν γυρίσει σχεδόν όλες. Ναι. Σε βουνά, σε κάμπους, παραλίες. Υπάρχει κάποιο εγχείρημα που σας το κρατάτε μέσα σας ως κάτι το οποίο σας δυσκόλεψε περισσότερο, είτε συγγραφικό, είτε φωτογραφικό εγχείρημα, σας δυσκόλεψε περισσότερο από όλα τα άλλα? Είτε ως προς την έρευνα, είτε ως προς την επιτόπια έρευνα, είτε, δεν ξέρω. Το νιώθετε εσείς πιο... Μην το πάρετε εγωιστικά, αλλά θέλω να πω το εξής. Όταν έχεις πάθος, δύσκολα δεν υπάρχουν, ή μάλλον είναι όλα δύσκολα και πρέπει να τα ξεπεράσεις. Υπερτερή ικανοποίηση του αποτελέσματος, το ότι το κατάφερα και έγραψα αυτό που ήθελα ή το κατάφερα και αυτό έκανα που ήθελα. Κάτι. Νομίζω πρέπει να το ξέρετε αυτό κι εσείς. Δεν νομίζω ότι είμαστε ποτέ απόλυτα ικανοποιημένοι από τους εαυτούς μας. Mm-hmm. Είμαστε λίγο έτσι, λέμε,
μήπως μπορούσε να γίνει πάντα κάτι καλύτερο. Είμαστε λίγο τελειωμάνεις πάντα. Νομίζω ότι έτσι λειτουργούμε και εμείς καλύτερα και έτσι καταφέρουμε και περισσότερα πράγματα στη ζωή μας. Mm-hmm. Το παιδικό παραμύθι είναι δύσκολη υπόθεση. Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τώρα, με βάζετε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο δικό σας συγγραφικό. Ο Θεός με αξίωσε να αποκτήσω εγγόνια. Δύο. Λοιπόν, έπρεπε να τους πω παραμύθια. Πάλι θα φανώ εγωιστής και δεν θέλω, βρε παιδιά. Πιστέψτε με, δηλαδή δεν μου αρέσαν τα παραμύθια. Καθόλου δεν φαίνεστε, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή δεν μου αρέσαν τα παραμύθια που διάβασα, δεν μου αρέσανε. Ήταν λίγο έξω από τα δικά μου παραμύθια αυτά που ζούσα στα παιδικά μου χρόνια. Που έλεγα τι γιαγιά να μου λέει, τι μητέρα μου να μου λέει. Που ήταν ένας άλλος κόσμος, όπου κυριαρχούσε πάντα το καλό, όπου υπήρχε το καλό παράδειγμα. Όπου δεν υπήρχε ο φόβος του παραμικρού, δηλαδή εδώ. Ξέρετε ότι η κοκκινοσκουφίτσα άλλαξε. Γιατί λέει, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κυνηγός σκότωσε τον λύκο. Λέμε ότι τον έβγαλε έξω, δεν ξέρω τι λέμε. Τα είδα λίγο περίεργα αυτά. Οπότε αποφάσισα κάποια δικά μου παραμύθια, αυτά που έλεγα στα εγγόνια μου, να τα πω και στα άλλα παιδιά. Κάποια δικά μου παραμύθια. Τον μάγο με τα άδεια χέρια. Όλοι οι μάγοι πάνε στο Χριστό. Κρατώντας ένα δώρο, ένας από τους δικούς μου πήγε χωρίς δώρο. Αλλά μήπως το καλύτερο δώρο είναι αυτό που δεν έχει ηλική υπόσταση. Μήπως είναι η αγάπη το καλύτερο δώρο. Μήπως είναι κάποια πράγματα που δεν είναι χειροπιαστά, αλλά είναι πιο ηχηρά και πιο δυνατά και μιλάνε μέσα μας. Ναι. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κρατάει ένας. Ασφαλώς. Στα χέρια του, έτσι. Ή μήπως είναι ακόμα δώρο η προσπάθεια. Ναι. Δηλαδή, μήπως είναι πολύ σημαντικότερο το να προσπαθήσεις να πετύχεις κάτι παρά να νιώσεις την ικανοποίηση. Αχ, εγώ το έκανα. Νιώθετε τυχερός που ζήσατε και μάλλον τα ζήσατε βιωματικά όλα αυτά τα λαϊκά έθιμα της Κρήτης. Πολύ τυχερός. Νιώθω τυχερός. Νιώθω τυχερός γιατί. Γιατί είναι και το βιωματικό κομμάτι, άλλο το εξ αποστάσεως. Εσείς τα ζήσατε και βιωματικά για αυτό το λόγο. Με φωνάξανε σε ένα σχολείο κάποτε. Και με ρώτησαν, μάλλον δεν με ρώτησαν, εγώ βγήκα. Και λέω, παιδιά, πείτε μου πόσο χρονών είμαι. Με κοιτάζουν, λέει, 40. Πιο μεγάλος. 50, 60, 70, 80. Εγώ λέω, πιο μεγάλος, 100. Αρχίζουν πια να γελάνε, λέει. Πόσο μπορεί να είναι, 200. Γελάνε τα παιδιά, έκανε πλάκα. 500, 1000, πιο μεγάλος. Όταν φτάσαμε κοντά στο 2.000, 3.000, τους λέω, ναι, τόσο είναι. Κανείς δεν πίστευε, δεν ήξερε τι να πει. Λέω, τα βλέπετε αυτά τα χέρια. Αυτά τα χέρια έχουν πιάσει το ισιώδιο άρωτρο. Το άρωτρο με το οποίο όργωναν στην εποχή του Ομήρου. Επομένως, κουβαλώ όλο αυτό τον πολιτισμό. Δεν είναι η πραγματική μου ηλικία που μετράει, αλλά είναι τα βιώματά μου. Και αυτά τα βιώματα, τα παιδιά βέβαια, σταματήσαν τελείως να γελάνε τώρα και αρχίσανε σιγά σιγά να προβληματίζονται. Και τι είναι το άρωτρο, και τι, πραγματικά το χάρηκα, γιατί τους δίνεις να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό που κουβαλάμε. Εγώ μεγάλωσα δεκαετία του 1960. Έζησα το αλόνι, έζησα αυτόν τον αγροτικό πολιτισμό. Αλλά ο αγροτικός πολιτισμός δεν είναι αγροτικές σχολείες, είναι το δέος που νιώθει κανείς μπροστά σε αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει. Δηλαδή, στο αν προκληθεί βροχή, αν βρέξει, στο αν έχουμε παραγωγή. Από τον Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει μια μεγάλη περίοδος που αυτή την περίοδο, ας πούμε, ο σπόρος, το σιτάρι, είναι θαμμένο στη γη. Ο αγρότης αγωνιά θα βλαστήσει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Ο σημερινός αστός δεν μπορεί να το καταλάβει. Και για να κάνει, να πετύχει αυτό το πράγμα, να φυτρώσει, κάνει χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνει στην εκκλησία, τα πολυσπόρια. Είναι τελετουργίες οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από την πολύ μακρινή αρχαιότητα και από την, ας πούμε, αρχαίγονη ανθρώπινη σκέψη. Αυτό είναι τόσο γοητευτικό να το ζήσει κανείς.
Είναι γοητευτικά όλα αυτά που μας λέτε και μας περιγράφετε. Μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Να πούμε ότι η φωτογραφική αυτή έκθεση, η έκθεση φωτογραφίας, ξεκινάει η Νίκη της Πύλης της 1η Νοεμβρίου, 1 με 9 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται στη 1 Νοεμβρίου με 9 Δεκεμβρίου. 40 μέρες περίπου. 40 μέρες στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και αύριο μπορεί να ανοίξει κάποιες ώρες για κάποιους που είναι βιαστικοί και θέλουν να τη δούμε. Και ο στόχος μου και η επιθυμία μου, ναι, το λέω και από εδώ, είναι να έρθουν νέοι άνθρωποι. Θα είμαι πρόθυμος να ξεναγήσω τον καθένα, να το εξηγήσω κομμάτια του δικού μας πολιτισμού. Mm-hmm. Θα το κάνω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Επίσης, ειδικές ομάδες πέρα από μαθητές, ξεναγοί, αρχαιολόγοι, δασκάλοι, καθηγητές, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθουν και να κοιτάξουν τις φωτογραφίες. Τι έκανα, δίπλα από κάθε φωτογραφία ή από κάθε ομάδα φωτογραφιών υπάρχει μια σχεδόν αναλυτική λεζάντα, όπου είναι μια εισαγωγή. Δεν τα λέει όλα, αλλά ας ψάξουμε. Και στα αγγλικά, έτσι, και για τους ξένους. Και στα αγγλικά. Θα έρθουμε κι εμείς πάντως. Θα σας περιμένω. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη που ήρθα έτσι, παιδιά, αλλά είμαι... κουρασμένο σήμερα. Τι λέτε, η χαρά μας ήταν μεγάλη και η τιμή που μας κάνατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Είμαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.